Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αθλητική συνάντηση έχουμε σήμερα. Ποιον έχουμε καλεσμένο? Να δούμε το σχετικό βίντεο. Είδατε, Χρήστος Πλούμης. Ποιος είναι ο Χρήστος ο Πλούμης? Είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται, είναι διευθυντικός στέλεχος στη Β' Διάγνωση της Πάτρας. Και το λέω αυτό διότι φυλαγόμαστε κι εμείς και προφυλασσόμεθα από κάποιους ανθρώπους, τουλάχιστον να ξέρουμε αν μας χρειαστούμε κάτι, κύριε Πλούμη, να μας εξυπηρετήσετε καλοπροαίρετα. Γιατί άπαξ μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν μας σώζει όχι ο Πλούμης, μόνο ο ύψιστος. Είναι να μην μπούμε μέσα και άπαξ και μπούμε μέσα εκεί, υπάρχει θέμα. Άρα λοιπόν είναι ο διευθυντής της Β' Διάγνωσης, είναι ο πρόεδρος της ομάδος Πανιώνιος Αχιλλέας και φυσικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία χρόνια, εκτός από πρόεδρος, εμπλέκεται και με τα διοικητικά δρόμενα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Αχαΐας. Άνθρωπος χαμηλού προφίλ, χαμηλών τόνων, ένας άνθρωπος ο οποίος ποικιλότροπα όταν του ζητηθεί και μπορεί και έχει χρόνο το κάνει και βοηθάει όχι τις ομάδες, τους πάντες και τα πάντα, και επειδή λοιπόν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές που θα γίνουν σε λίγες μέρες στην ΕΠΣ Αχαΐας, έκρινα σκόπιμο να τον ανακρίνω. Τον στρίμωξα στο γραφείο του. Να δούμε τι μου είπε. Ο αθλητικός δικαστής μπουκάρισε στο γραφείο του Διευθυντή της Β' Διάγνωσης, του κυρίου Χρήστου Πλούμη. Κύριε Πλούμη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Αστερή. Ωραία η έκπληξη. Ωραία έκπληξη. Γνωρίζω ότι βοηθάτε πάρα πολύ κόσμο. Δεν ήρθα να με βοηθήσετε σε κάτι, γιατί μέχρι στιγμής στα 64 που είμαι, είμαι υγιής και αρτημελής μέχρι στιγμής. Και να είστε πάντα, το εύχομαι. Άρα λοιπόν το ξαφνικό μου μπουκάρισμα έχει να κάνει με 2-3-5 κουβεντούλες. Είστε διατεθειμένος ή θα με διακόπτετε συνέχεια ότι να βοηθήσω τους φίλους μου και όλα αυτά τα πράγματα? Με εσάς πάντα είμαι διατεθειμένος. Ωραία. Λοιπόν, πρόεδρος του Πανιώνιου Αχιλλέα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ Αχαΐας, είναι έτσι? Βεβαίως. Είναι γεγονός ότι δεν μπορεί ένας ιστορικός σύλλογος όπως είναι ο Πανιώνιος Αχιλλέας να μην συμμετέχει στις επικείμενες εκλογές που θα γίνουν στην ΕΠΣ Αχαΐας. Ως εκ τούτου θα είστε πάλι υποψήφιος για τις εκλογές? Θα είμαι, κύριε Αστερή, και θα είμαι, γιατί θεωρώ ότι πλέον ανοίγονται νέοι ορίζοντες όσον αφορά τα δρόμενα στην ΕΠΣ. Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας και αυτή η πρόκληση είναι το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αποφάσισα να κατέβω, γιατί πλέον έγινε πράξη αυτό που πολλοί θέλαμε και πολλοί παράγοντες και από τα παιδιά που είναι μέσα, αλλά και πάρα πολλοί παράγοντες, να υπάρχει το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και πρόκληση για όλοι μας. Αυτά που μας χωρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και αυτά που έχουμε ζήσει, ό,τι άσχημα έχουμε ζήσει, να τα αφήσουμε πίσω. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο, ή μάλλον ένας από τους σημαντικούς λόγους που θα είμαι πάλι υποψήφιος, είναι το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Σας θυμά σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ Αχαΐας
να λέτε τέτοιες κουβέντες, αλλά μεγάλη τιμή όμως και στο σύλλογό σας, τον Πανιώνιο Αχιλλέα, που έτρεξε από τα πρώτα σωματεία να μπει στο Μητρό των Μελών των Ποδοσφαιρικών Σωματείων της χώρας, και όχι μόνο έτρεξε, απλώς θα πρέπει ο Πανιώνιος Αχιλλέας να έχει και το δικό του εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ. Πιστεύω ότι αυτό ήταν μία από τις μεγάλες τομές που έχουν γίνει στο αεραστεχνικό και γενικά στο ποδόσφαιρο με την τροπολογία αυτή. Πλέον υπάρχει ένα νοικοκυριό στα σωματεία, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, και όσοι νοικοκυρεύτηκαν ανταλήφθηκαν κιόλας, που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε στο τραπεζικό μας λογαριασμό σαν σωματείο αεραστεχνικό κάποια χρήματα και τα ήταν αυτά τα σωματεία. Εμείς στείλαμε πάνω σαν Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίσαμε ομόφωνα να είναι 57 τα σωματεία τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν. Θεωρώ ότι εκεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα έπρεπε να μην είναι τόσο σκληρή, γιατί υπάρχουν άλλα 16-17 σωματεία τα οποία ήδη έχουν ενεργοποιηθεί και ήδη έχουν τελειώσει τις διαδικασίες, και είμαι σίγουρος ότι εκεί θα έπρεπε και τα σωματεία αυτά να ψηφίσουν μετά από τις εκλογές. Τελικά μας είδε θα ψηφίσουν μόνο τα 42 σωματεία, 41 για την ακρίβεια. Αλλά έχει προχωρήσει η διαδικασία και στην Αχαΐα με πάρα πολλά σωματεία, και θεωρώ ότι μέχρι τον Αύγουστο όλα πλέον θα έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία της αθλητικής αναγνώρισης, κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικό για όλους μας. Μάλιστα. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, θα επιμείνω στη β' διάγνωση, διότι πριν λίγες μέρες έγιναν οι εκλογές των διαιτητών ποδοσφαίρου Αχαΐας, όπου η β' διάγνωση και, αν θέλετε, ο Χρήστος ο Πλούμης ήταν αυτός που στήριξε την προσπάθεια για τα self-test και όλα αυτά τα πράγματα. Για όλα αυτά που έγιναν, θέλω μια κουβέντα, μια και ο κύριος Γιώργος Σταθόπλος αναφέρθηκε για τη β' διάγνωση και ειδικά στο πρόσωπό σας, μια και είστε άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Κοιτάξτε, στον αθλητισμό πάντα ήμουν παρόν. Η β' διάγνωση είναι ένας μεγάλος οργανισμός που λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια στην Πάτρα με πάρα πολύ μεγάλη προσφορά. Μην ξεχνάμε ότι ένας ιδιοκτητών είναι ο Νίκος Απαδημάτος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του ΠΕΑΚ. Αμέσως, μόλις του έκανα την πρόταση από το Σύνδεσμο Διαιτητών, αμέσως είπε ναι, όπως λέει ναι και στα περισσότερα σωματεία της περιοχής ή της Ομοσπονδίας ή του Συνδέσμους, οτιδήποτε μας ζητάνε. Έχουμε βάλει πλάτη και είμαστε παρόντες σε ό,τι αθλητικό γεγονός, αλλά και πέρα από αυτό, συμβαίνει στην περιοχή μας. Αυτός είναι και ένας από τους ρόλους μας, άλλωστε, γιατί μην ξεχνάμε ότι ασχολούμαστε με την υγεία, που έχει μια ιδιαιτερότητα και είναι ένα κομμάτι ευαίσθητο. Μάλιστα. Προκαλέσατε τον αθλητικό δικαστή λέγοντας το όνομα του κυρίου Νίκου Παπαδημάτου. Ξέχωρα του ο κύριος Παπαδημάτος, τον ευχαριστώ, διότι εδώ και 35 χρόνια ξεγέννησε τη γυναίκα μου και έχω αυτή τη στιγμή τη δεύτερη μου κόρη, και την πρώτη αλλά και τη δεύτερη, από τα χέρια του, η οποία είναι αστεράτη, που σημαίνει ότι έκανε καλή επέμβαση όταν ήταν στα χάη του. Είμαι υποχρεωμένος να πω ότι ο κύριος Νίκος Παπαδημάτος έχει δώσει το δικό του στίγμα σαν πρόεδρος του ΠΕΑΚ για την αναμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Σίγουρα δεν θα μιλήσετε εσείς εκπροσωπώντας τον κύριο, μην παρεξηγηθώ, τον κύριο Παπαδημάτο, αλλά ήμουν υποχρεωμένος να το αναφέρω, διότι πράγματι ο κύριος Παπαδημάτος, όχι μόνος του, αλλά με μια πλειάδα φίλων και συνεργατών, βλέπουμε την Πάτρα, μιλάμε για την Πάτρα, να αναμορφώνεται αθλητικά. Μια και το αναφέρατε το όνομα του κύριου Παπαδημάτου. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό? Μόνο το εξής. Η διαδρομή του κύριου Παπαδημάτου είναι γνωστή όλα αυτά τα χρόνια στην Πάτρα. Η ειλικρίνειά του, η ετοιμότητά του και η προσφορά του είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Και θεωρώ ότι είναι τυχερή η Πάτρα που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος πρόεδρος στο ΠΕΑΚ. Και φαίνεται, είναι ορατά τα δείγματα που βλέπουμε γύρω μας συνέχεια. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, αλλά έχει μια τέτοια διαδρομή που εγώ θα είμαι πολύ μικρός για να την αναφέρω. Επειδή ο αθλητικός δικαστής δεν θέλει να λιβανίζει τον κύριο Παπαδημάτο,
Θα πρέπει όμως να λιβανίσουμε καλοπροαίρετα την Β' διάγνωση τους ανθρώπους, διότι όπως είπατε αυτά τα 30 χρόνια, επειδή γνωρίζει ο δικαστής, 30 χρόνια προσφορά στους αθλητές, στους ανθρώπους που εμπλέκονται με τον αθλητισμό. Αυτό δεν έχει καμία σχέση ούτε με Πλούπη, ούτε με Παπαδημάτο, αλλά έχει να κάνει με τους ανθρώπους της Β' διάγνωσης που ανα πάσα στιγμή είναι δίπλα στους αθλητές. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Μάλιστα. Να αφήσουμε όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να πάμε σε ένα άλλο ευχολόγιο. Πριν λίγες μέρες, η Παναχαϊκή συμπλήρωσε 130 χρόνια δράση. Η Παναχαϊκή είναι μία, είτε ερασιτεχνική είτε ΠΑΕ. Η Παναχαϊκή είναι μία με όλα τα τμήματα. Το κάθε ένα τμήμα έχει τη δική της διαδρομή. Θέλω ένα δικό σας σχόλιο για τα 130 χρόνια της Παναχαϊκής, μια και είστε και Παναχαϊκιώτης και είστε και ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνετε συνέχεια, δεν λείπατε ποτέ όταν το επέτρεπαν οι συνθήκες να παρακολουθείτε την Παναχαϊκή, και όχι μόνο αυτό, τη στηρίζατε και ιατρικά. Η Παναχαϊκή είναι στο DNA μας, κύριε Αστερή. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι εγώ είμαι γέννημα θρέμα από την περιοχή της Αγιάς. Εκεί έχω μεγαλώσει και εκπροσωπώ και μια ομάδα που έχει σχέση με την Παναχαϊκή. Ο Πανιώνιος ξεκίνησε από την Παναχαϊκή. Μεγάλοι παίκτες της Παναχαϊκής, όπως ο Κώστας Λαβουδής, ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος και άλλοι, έχουν ξεκινήσει από τον Πανιώνιο όταν την ίδρυσε τον Πανιώνιο ο αείμνηστος ο Βουλγαράκης. Δεν υπάρχει Παρθενός που να μην είναι με την Παναχαϊκή. Είναι το σύμβολο και η σημαία της πόλης μας. Δεν πάει καλά τα τελευταία χρόνια. Δεν πάει καλά. Υπάρχουν προβλήματα. Εύχομαι να ανασυνταχθεί, να βρεθούν οι άνθρωποι, αυτοί που θα την οδηγήσουν μπροστά. Ένα είναι σίγουρο, ότι όλη η Πάτρα είναι με την Παναχαϊκή και θα σταθεί δίπλα στην Παναχαϊκή. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αυτή η ομάδα πρέπει ξανά να τραβήξει μπροστά. Δεν γίνεται. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Παρόλες τις προσπάθειες, και το αναγνωρίζω και θα το πω, ότι ο Γιώργος Ομπάλος έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια φέτος. Πήρε στην πλάτη του και στους ώμους τους ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Δεν ξέρω τι σκέφτεται και τι θέλει να κάνει για την καινούργια χρονιά. Χρειάζεται στηρίγματα, πρέπει να βρει στηρίγματα και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι και να είμαστε αρρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια. Χαίρομαι και σας τιμά η τοποθέτησή σας. Θα επανέλθω όμως στον Πανιώνιο Αχιλλέα. Όπως είπατε, ξεκίνησαν συνεργασίες, φιλίες με την Παναχαϊκή. Άρα λοιπόν, ο Πανιώνιος Αχιλλέας απαιτείται εντός εισαγωγικών να έχει φωνή και την επόμενη τετραετία στις εκλογές της ΕΨΑ Χαΐας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα εκτεθώ και αυτό είναι στην κρίση των σωματείων και θα είναι σεβαστή οποιαδήποτε κρίση τα σωματεία και θεωρώ ότι θα υπάρχει μια πλειάδα συναδέλφων που θα επιλέξουν αυτούς που θεωρούν ότι είναι να τους εκπροσωπήσει. Νομίζω αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι θα υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αυτό δείχνει πραγματικά το μεγαλείο πλέον, το επαναλαμβάνω, του αχαϊκού ποδοσφαίρου. Διότι αν κοιτάξουμε γύρω μας σε όμορους νομούς, θα καταλάβετε τι γίνεται, γιατί κάποιοι άνθρωποι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κρατάνε τις καρέκλες, μάλλον να είναι κολλημένοι στις καρέκλες. Μακριά από μένα αυτό. Να σας ευχηθούμε. Μόνο να προσφέρετε εδώ, κύριε Αστερή. Επειδή το γνωρίζουμε, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Να σας ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία, προσωπικά, γιατί είστε και φίλος μου, αλλά και πάνω απ' όλα η Β' διάγνωση να στέκεται δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, είτε ασχολούνται με τον αθλητισμό είτε όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία και σε όλους τους συναδέλφους. Θα πάμε σε μια εκλογική διαδικασία που θα είναι ήρεμη. Δεν θα έχουμε προβλήματα. Όλοι θα κάνουν τον αγώνα τους. Τα σωματεία θα επιλέξουν αυτούς που θεωρούν καλύτερους. Και όσον αφορά για τη Β' διάγνωση, να ξέρετε και να είστε σίγουρος ότι θα είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αθλητικό συμβαίνει στην περιοχή μας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ό,τι είναι να πούμε, τα λέμε εμείς. Δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε και όλα αυτά τα πράγματα. Όπως είδατε, ο κύριος Πλούμης
απήντησε σε όλα τα ερωτήματα. Κύριε Πλούμη, καλή επιτυχία. Και παράλληλα, μην ξεχνιώστε, αυτό έχουν το νόημα οι αθλητικές συναντήσεις. Ο αθλητικός δικαστής να κάνει συναντήσεις με ανθρώπους του αθλητισμού, να ανακρίνονται και αυτοί και αυτά που ξέρουν και πιστεύουν να τα εκφράζουν. Και πιστεύω ότι ο κύριος Πλούμης εκφράστηκε όμορφα. Να είστε καλά! Και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά.